Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσε κάποιος, κατεβάζοντας νούμερα, να φάει όχι 8 λεπτά που έχω εγώ τώρα, αλλά 108 λεπτά, μόνο συγκρίνοντας αριθμούς, λίγο του παρελθόντος, λίγο του μέλλοντος, και να μην καταλάβει και κανένας τίποτα. Και όλα να μοιάζουν καλώς καμωμένα. Και από τις προηγούμενες και από τις τωρινές κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, αυτή η περιβόητη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Επειδή είμαι και άνθρωπος που έχει δουλέψει στα μίντια χρόνια, ξέρω πολύ καλά πως έχει καλυφθεί και από πλευράς προπαγάνδας. Ξεκίνησε μια προπαγάνδα πως είναι οι Έλληνες πολύ φαρμακομένοι και όλο πάνε και παίρνουν φάρμακα χωρίς να ρωτήσουν κανέναν και γεμίζουν τα σπίτια τους με φάρμακα και επειδή τα γεμίζουν τα σπίτια τους με φάρμακα, γι' αυτό αυξήθηκε η φαρμακευτική δαπάνη. Και αφού έγινε αυτή η προπαγάνδα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ήρθε η εντολή από την Τρόικα. Η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης είναι εντολή μνημονιακή. Όλα τα υπόλοιπα είναι κυριολεκτικά κουταμάρες. Είναι εντολή. Δεν έπιασε κανέναν τη φιλανθρωπία να μειώσει τη δαπάνη. Κανένας δεν οικοκύρεψε τίποτα. Ήταν υποχρέωση της Τρόικας και των μνημονίων. Ανάμεσα σε αυτά υπήρξε και κάτι πολύ ουσιαστικό και παρεμβατικό πολιτικά που δείχνει πόσο ανεξάρτητη είναι η χώρα, πόσο μόνη της αποφασίζει και πόσοι οι καπιταλιστές από όλες τις χώρες έχουν συνασπιστεί να φτιάξουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πάρα πολύ βολική για τα συμφέροντά τους. Και τους έχουν τους λαούς γραμμένους στα παλαιότερα των υποτιμάτων τους και δι' τους εργαζομένους. Για παράδειγμα, ανάμεσα στα μνημόνια, το ουσιαστικό και βασικό ήταν η χώρα, η Ελλάς, να θεωρείται η φτηνότερη στη τιμή του φαρμάκου. Στο καλάθι δηλαδή της τιμολόγησης της Ευρωπαϊκής των φαρμάκων, τη βάλανε στο φθηνότερο καλάθι. Γιατί μας λυπηθήκανε, για να ξοδεύουμε περισσότερα? Όχι, ήταν το ευκολότερο, ο ευκολότερος τρόπος να γίνεται παράλληλη εξαγωγή φαρμάκων. Πανεύκολο ήτανε. Μα κυριολεκτικά πανεύκολο. Ξαναγυρνάνε έτσι τα λεφτά πίσω στους βιομήχανους που τα παράγουνε. Γιατί ο πόνος είναι και η αρρώστια προϊόν, από την ώρα που πέφτει στα χέρια των εκμεταλλευτών. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν έχει φτάσει το ανθρώπινο σώμα να είναι αντικείμενο, είτε είναι υγιές, είτε είναι άρρωστο, μιας συνεχούς εκμετάλλευσης. Και όχι μόνο στον χρόνο του, όχι μόνο στην εργασία του, αλλά και στην αδύναμη στιγμή του. Την ώρα του ατυχήματος, την ώρα της αρρώστιας και την ώρα του πόνου. Για να καταλάβει κάποιος τι σημαίνει φάρμακο και φαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα, παίρνει μόνο τα δόντια. Παίρνει τα δόντια. Πάτε σε οποιοδήποτε γιατρό και θα σου πούνε ότι ένα δόντι χαλασμένο, ή ότι ένα δόντι έτσι και ένα δόντι αλλιώς, μπορεί να σε στείλει άκλαυτο. Και από καρδιά και από χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία συνεπάγεται η κακή οδοντιατρική περίθαλψη. Όχι για το αν θα φας. Γιατί αν δεν έχεις να φας, δεν σου χρειάζονται και τα δόντια. Με νερό και γάλα και ψωμί. Και αυτό παίζεται αλλιώς. Όχι. Αν δείτε τα νούμερα του 17 που μένουν ίδια μέχρι σήμερα. Από πρόνοια και από κράτος, πρόνοια και κράτος, για την οδοντιατρική δαπάνη διατέθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια δραχμές. Εκατομμύρια, 2. Και για την ιδιωτική δαπάνη, την οδοντιατρική, 700. Παρά 2. 688. Έτσι καταλαβαίνεις για πόσο δίκιο έχει. Εκατομμύρια, 2 έναντι 688. 98, 698. Τρελαίνεται κάποιος. Και έτσι καταλαβαίνεις πόσο δίκιο έχει ο ποιος, το δικό σας εργαλείο καλέ, η δικιά σας εργαλειοθήκη, η αστική του ΟΣΑ, η οποία λέει στην Ελλάδα, ειδικά για τον καρκίνο και στον οποίο θέλω να σταθώ εγώ στη δικιά μου ομιλία, σπρώχνει τον κόσμο στην ιδιωτική κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης του καρκίνου. Με τα μπούνια, με τα τέσσερα. Το σπρώχνετε προς τα εκεί, παρά τις εξαγγελίες. Γιατί η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι συνάρτηση τόσων πολλών πραγμάτων που στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, θεμελιώδεις υποδομές. Όπως είναι, λέω τώρα εγώ, τα ειδικοί βιολογικοί δείκτες. Χρειάζονται ειδικοί βιολογικοί δείκτες. Έτσι λοιπόν, σε κάθε γειτονιά, εκεί που κλείσανε μαγαζιά, δεν ξέρω το συμβαίνει στη δική μου, αποκλείεται με συμβαίνει και στη δική σας, έχουν ξεφυτρώσει 15, 20, 30, 40. Όπως ήταν παλιά τα σοβλατζίτικα και τα καφενεία, ιδιωτικά εργαστήρια για να κάνουν βιοχημικές αναλύσεις. Αυτούς όλους τους έπαθε. Παλιά πουλάγανε καφέδες. Τώρα γιατί πουλάνε ιατρικές υπηρεσίες βιομετρικές? Πολύ απλό. Γιατί παρέχονται από το κράτος. Πεδίο δόξης λαμπρό.
Το τι χρήμα πέφτει εκεί δεν λέγεται. Γιατί χρειάζονται ειδικές βιομετρικές? Γιατί έρχονται χάπια, αυτά τα λεγόμενα καινοτόμα της καινούργιας τεχνολογίας φάρμακα. Και για τον καρκινοπαθή, μην τολμήσει κανένας και να μου πει εδώ μέσα ότι είναι είδος πολυτελείας να αναζητά ο καρκινοπαθής που έχει το μεγαλύτερο εχθρός του είναι ο χρόνος. Ο χρόνος. Και έρχεται η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ και σας λέει ότι ένα φάρμακο καινοτόμο σε ολόκληρη την Ευρώπη, στη φθηνότερη Ελλάδα, σας το ξαναλέω, στη φθηνότερη Ελλάδα, κάνει 14 μήνες από την ώρα που βγαίνει στην αγορά για να μπορεί να συνταγογραφηθεί και στην Ελλάδα κάνει 28. Επομένως και να βγει ένα φάρμακο καινοτόμο στην Ελλάδα, θα κάνει 28 μήνες ο Έλληνας καρκινοπαθής να το πάρει και η Ελληνίδα καρκινοπαθής. Απολύτως. Ο ΟΣΑ το λέει. Διαψεύστε τον ΟΣΑ, δεν το λέω εγώ. Διαψεύστε τον ΟΣΑ. Έπειτα, άμα δεν έχεις βιομετρικά, έρχεται ο γιατρός, ο ογκολόγος, το ειδικό φάρμακο το καινούριο και συνταγογραφεί ενδεχομένως και πανάκριβες θεραπείες, ατελέσφορες όμως. Δεν έχει τα βιομετρικά στοιχεία. Και δεν έχει ο πελάτης εντός εισαγωγικών καρκινοπαθής ή καρκινοπαθής να πάει να πληρώσει για τις ειδικές βιομετρικές εξετάσεις. Είναι τα χαρακτηριστικό όταν λέτε δωρεάν πόσο είναι μεγάλη υποκρισία. Γιατί η αρρώστια συνεπάγεται πόνο. Συνεπάγεται πόνο. Συνεπάγεται πάρα πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν συνταγογραφούνται. Από βιταμίνες, από ειδική διατροφή, από ειδικά συμπληρώματα, από ορισμένους ανθρώπους, για ορισμένες αρρώστιες, όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας ή όπως είναι και ο διαβήτης. Υπάρχουν άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης των πραγμάτων και βεβαίως ο πόνος είναι προσθετικός στην κατάρα αυτής της αρρώστιας. Τι κάνετε? Η αμπούλα της μορφήνης, τι σημαίνει πόνος για καρκινοπαθή και εξασφάλιση ανθρώπινων συνθήκων ζωής, ειδικά στο τελευταίο στάδιο. Συνταγογραφείτε και πληρώνεις 25% συμμετοχή. Πού δεν πληρώνεις? Στα πατς φεντανίλης. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει δει αστυνομική ταινία και δεν ξέρει τι είναι η φεντανίλη και το εμπόριο στο παρεμπόριο των ναρκωτικών, αλλά υπάρχουν τώρα και πατς φεντανίλης ως παυσίπονα. Αυτά είναι εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα συνταγογραφούνται με χαμηλή συμμετοχή και πλουτίζει ποιος, αυτός που τις εισάγει, ο εισαγωγέας. Έτσι συμβαίνει λοιπόν σε αυτόν τον τομέα, ειδικά στους καρκινοπαθείς. Προσέξτε, το να φτιάξετε ένα πρόγραμμα πρόληψης, από την ώρα που δεν υπάρχει ένα εθνικό μητρό, με το οποίο να μπορείτε και τα οπιοειδή, για να μην υπάρχει προπαγάνδα τα οπιοειδή, το οποίο δηλαδή θα γίνουν εμπόρευμα, αν δεν υπάρχει συνεχής παρακολούθηση, αν δεν υπάρχει συνεχής προσαρμογή σε καινούργιες θεραπείες και αντιμετώπιση, το επίτευγμα της επιστήμης να μετατρέπει τον καρκίνο σε χρονιαιότητα, σε χρονία πάθηση δηλαδή, και να μην θερίζει τον κόσμο, αυτό το πράγμα είναι πάλι συνάρτηση των χρημάτων και του χρόνου. Τα δύο αυτά φρικτά χι, ο χρόνος και το χρήμα, που είναι εργαλεία στον καπιταλισμό. Εσείς λέτε ο χρόνος είναι χρήμα. Ο χρόνος είναι χρήμα. Ο χρόνος και το χρήμα είναι για τον καρκινοπαθή ο μεγαλύτερος του εχθρός. Διότι αν δεν τα έχει, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί να περιμένει το συνδυασμό των θεραπείων, επειδή δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν εξετάσεις, δεν υπάρχει η δυνατότητα να κάνει τις ακτινοβολίες του στην ώρα του, τη χημειοθεραπεία του στην ώρα του, και τι θα κάνει? Θα καταφύγει, θα δανειστεί, θα πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει για να μπορέσει να πάει διά του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση του χάρου, να τον συναντήσει όπως όλοι μας θα τον συναντήσουμε ούτως ή άλλως, όσο γίνεται μακρύτερα, γιατί υπάρχουν οι τεχνολογικές, επιστημονικές, εργασιακές δυνατότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Άνθρωποι παράγουν τα φάρμακα. Άνθρωποι τα φαντάζονται, επιστήμονες, εργασία ανθρώπινη είναι, πλούτος ανθρώπινος, στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι άτυχοι που θα αρρωστήσουν, και ενώ θα μπορούσαν να είναι τυχεροί που αρρώστησαν σε αυτόν τον αιώνα, και στον προηγούμενο ή στον προπροηγούμενο, δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στα φάρμακα. Και μία τελευταία κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό καρκινοπαθών από ολόκληρη τη χώρα στην Αττική. Αυτό δεν είναι γεωγραφικά προσδιορισμένο. Είναι γιατί εδώ παρέχονται οι περισσότερες δυνατότητες αντιμετώπισης του καρκίνου, με αποτέλεσμα ασθενείς από όλη την Ελλάδα να συσσωρεύονται στην Αττική. Ουέ και λίμωνο από μια γυναίκα που έχει καρκίνο του μαστού,
απολύτως αντιμετωπίσιμο αν τον πιάσει κάποιος στα πρώτα του στάδια με τη βάση την επιστήμη σήμερα και βρεθεί αντιμέτωποι με την έκθεση που δημιούργησαν και έφτιασαν και τόλμησαν να δώσουν στη δημοσιότητα και οι Χαρβαρδιανοί από την Αμερική και οι επιστήμονες και οι αρμόδιοι φορείς στην Ευρώπη, λέγοντας ότι ο καρκίνος του μαστού, επειδή διατηρεί πολύ τον άνθρωπο στη ζωή και χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση, είναι δυστυχώς ο ακριβότερος και άρα μη προτιμητέος από τους υπόλοιπους καρκίνους. Και ως ακριβότερος, ίσως να πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και περικοπή στα φάρμακα και στην αντιμετώπιση του, πας και οι γυναίκες πεθάνουν μια ώρα αρχίτερα και κερδίσει περισσότερα το σύστημα. Ουε ή μην υποκριτές και φαρισαίοι, δυστυχώς φάρμακο για την υποκρισία είναι μόνον ένα. Η αντίσταση και η ανατροπή αυτής της πολιτικής. Δηλαδή, πονάει κεφάλι καπιταλιστικό, κόβει κεφάλι καπιταλιστικό, για να το πω επί το λαϊκότερον.